Λοιπόν, παραμένουμε κυρίε και κύριοι στο θέμα τη παρέτηση, τη ευνηδιαστική παρέτηση του Άλεξη Τσίπρα και πάμε ευθύ αμέσω να τη συζητήσουμε στο στούντιο. Είναι κοντά μα ο Διευθυντή Σύνταξη Εφημερίδα Πατρί, ο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνα. Ευνηδιαστική παρέτηση. Ωστόσο, πολλοί ήταν και αυτοί που ανέμεναν να κρατήσει αυτή τη στάση ο Άλεξη Τσίπρα. Ε, ναι, ε, ίσω να το σκέπτονταν, να το περίμεναν, αλλά να μην το πίστευαν. Ούτε ίδιο ότι θα γινόταν κάπω έτσι. Ποιο θα περίμενε ότι θα έπαιρνε τέτοιε αποφάσει ο Αλέξη Τσίπρα, ε, όταν ε, πάντα ήταν ο αδιαφιλονίκητο ηγέτης ε, του συγκεκριμένου κόμματο. Ένα ε, κόμμα που το ξεκίνησε το 2008, αν δεν κάνω λάθο, ε, ω ριζοσπαστική αριστερά και το έφτασε να κυβερνήσει την Ελλάδα. Το τον Αλλά... Οκτώβριο του 2009 δημιούργησε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι, και μέχρι έτσι, έτσι, έτσι. σήμερα. Αλλά... Από, το 2, από το 3, κάτι ναι. Έγινε κόμμα εξουσία. Αλλά οι τρει συντριπτικέ ε, ήττε, όπω ανελέητα θα έλεγα, είπε και στη δήλωσή του και ο κύριο Μητσοτάκη. Αν βάλει και τι ευρωεκλογέ, τον, τον έβαλαν σε αυτέ τι σκέψει. Και μάλιστα έλεγα στο παρασκήνιο ότι ε, ομολόγησε στην, ε, στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το συζήτησε, όταν το ανακοίνωσε για πρώτη φορά εκεί στα στελέχη, ότι δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτό το βάρο. Είναι οριστική και αδιαπραγμάτευτη. Ναι. είπε η απόφασή μου. Και ναι. το ερώτημα χρήση του πλανάτη στον κόσμο είναι ένα. Και δεν ξέρω και αν μπορεί να απαντηθεί. Μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που έχει σήμερα του κόμματο εξουσία χωρί τον Αλέξη Τσίπρα. Ε, φαντάζει δύσκολο. Φαντάζει δύσκολο. Βέβαια τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αλλά αυτή τη στιγμή η προσωπικότητα του, Τσι, του Τσίπρα ήταν μακράν η, η, πιο ηχηρή στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ο διάδοχο και αυτό που θα εκλεγεί ή, διάδοχο. ή διάδοχος. Ή διάδοχος ναι, όπως λένε οι πληροφορίες, θα μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος του ονόματο του Τσίπρα και αυτή τη δουλειά που είχε κάνει για να φτάσει στο κόμμα τόσο ψηλά. Όπου και εκεί είναι λίγο μπερδεμένο, ναι. διότι δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο ο οποίο να είναι το αδιαφιλονίκη, το, το φαβορή για την επόμενη μέρα. Ακούμε σήμερα το όνομα του κυρίου Χαρίτσι, της κυρίας Αχτσιόγλου. Ακούγεται το όνομα του Διονύσου Τεμπονέρα. Ακούγεται το όνομα του Γαβρίλη Τσουακελαρίδη. Θα ακουστούν πολλά όνοματα, είναι σίγουρο. Ο του κ. Τσακαλότο ακόμα. Ναι. ακόμα. Ναι, ναι. Ωστόσο, κανένα δεν είναι που να ξεχωρίζει για αυτή τη θέση και για την επόμενη μέρα. Όχι, όχι. Φ φαντάζουν ισοδύναμοι όλοι του. Βέβαια, κάποια ονόματα από αυτά θα, θα σπέσουν να δηλώσουν ότι. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν μέρο σε αυτή την κούρσα διαδοχή. Αλλά δεν μένει αυτό να το δούμε. Νομίζω ότι η κυρία Γεροβασίλη το, το ξεκαθάρισε, γιατί ακουγόταν πολύ το όνομά τη. Είναι βαρύ το φορτίο Ωστόσο, που αναλαμβάνει. Η λάβουμε. κυρία Γεροβασίλη δεν ξεκαθάρισε ναι. αν θα αναλάβει ω επικεφαλή κοινοβουλευτική ομάδο ναι. μέχρι σωστά. την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Σωστά, σωστά. Ό, αυτό έχει μπορεί να δημιουργηθεί το εξή. Ναι. Ο νέος νέο Προέδρο δεν γνωρίζουμε αν θα είναι και βουλευτή ταυτόχρονα. Ναι, και αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έχει δίκιο. Και αυτό δεν το γνωρίζουμε. Σε μια ανοιχτή διαδικασία κανεί δεν μπορεί να προβλέψει. Γιατί είναι μια αν θα έχουμε που με το Πασόκ, να... δηλαδή. Μπορεί να είναι υποψήφιοι και άλλα ονόματα που δεν είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα είναι ρευστά. Ε, βέβαια, η... θα πρέπει να δούμε και τι προθέσει του κυρίου Τσίπρα, αν και κατά πόσο θα έχει μπλοκεί στη διαδικασία του... τη εκλογή του διαδόχου του. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να πρέπει... Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχει. Ναι. Ε, δεν το ξέρω πώ το καταλάβω. Βλέποντα το πώ πολιτεύεται τα τελευταία χρόνια, στις ναι. δεκαετίες, πολύ δύσκολα θα έχει εμπλοκή προκειμένου να υποδείξει τον οποιοδήποτε διάδοχο. Θεωρώ ότι θα το είχε κάνει ήδη εδώ και αρκετό διάστημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι και πολύ δύσκολο όμω, Κώστα, να σκεφτούμε ότι ο Τσίπρα θα αποσυρθεί από την πολιτική ζωή του τόπου. Σωστά, στα 48 του. Ε, δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι ίσω κάνει ένα διάλειμμα. σω κρατήσει χαμηλού τόνου και να αποσυρθεί για λίγο. Τώρα α, που έχει αυτέ τι σύνδεσμε από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη δήλωση τη παρέτησή του, αλλά νομίζω ότι με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω με ποιον, θα δείξει η ιστορία ε, στη συνέχεια, ε, θα τον έχουμε και πάει στο προσκήνιο. Έτσι εκτιμώ Ξέχιστε, προσωπικά. Η ίδια τώρα... ανάλυση γινόταν και όταν έφυγε από το προσκήνιο ναι. ο Κόσος ο Καραμαλή. Ουδέποτε επανήλθε. Ναι. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και όταν ο κ. Λαλιώτης αποφάσισε να αποχωρήσει. Από το Πασό, κοντα υπουργό, ότι όντως, θα επανέλθει σε οποιονδήποτε άλλο ρόλο, ουδέποτε επανήλθε. Όντω. Είναι. είναι και λίγο σημεία των καιρών, είναι και λίγο και συγκυρίε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ Πάντως πιστεύω... Η, ναι. Η, η χρονική στιγμή επέβαλε την παρέτηση του Τσίπρα. Το βάρο όλων αυτών των εξελίξεων το είπε και ο ίδιο άλλωστε, δεν του επέτρεπα να μείνει άλλο σε αυτή τη θέση. Είτε άρεσε είτε δεν άρεσε σε κάποιου άλλου, γιατί είδαμε τα στελέχη του, του ΣΥΣΑ, Μην το περίμενα σήμερα, να μην περίμενα σήμερα αυτή την ανακοίνωση. Πολλά φάνηκαν μουδιασμένα, ε, παγωμένα. Και εδώ και, στην Ηλία. Και αν δούμε, μην ξεχνάμε και, ότι ψάχνουμε συνομιλητές και από και την δούμε ώρα που ανακοίνω, Και, το, και, ανακοίνω, και το, ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ. από την ώρα της παρέτησης, ε, του, της ανακοίνωσης παρέτησης του κυρίου Τσίπρα μέχρι τώρα, τι μας λέει, μας λέει ότι έχουν μείνει βουβά, έχουν προτιμήσει τη σιωπή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ευνηδιαστεί ίσως και κάποια. Η ίσω δεν έχουν τι να πούν ακόμα. Με... Γιατί το υπό το βάρο αυτών των εξελίξεων και τι θα μπορούσε να πει κάποιο τώρα, είτε όσον αφορά την ίδια την παρέντηση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, ή του διαδόχου πολ... του. Πολιτική ανάγνωση. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κρασί σήμερα για το πώ θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τη επόμενη ημέρα είναι το εξή. Θα πάει σε μία ανοιχτή διαδικασία. Αν δεν καταφέρει να προσελκύσει έναν αριθμό, και μιλάμε για αριθμό ψηφοφόρων, ο οποίο θα κληθεί να, να, να εκλέξει τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τον νέο Πρόεδρο. Αν δεν καταφέρει να εκλέξει έναν αριθμό, ο οποίο να είναι αν μη τι άλλο μετρήσιμο σε σχέση με τι 170.000 ψηφοφόρου που πήγαν στην τελευταία διαδικασία, τότε τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα ούτε για τον νέο αρχηγό, ούτε συνολικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Κωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχρεούται στη μετά Τσίπρα εποχή να έχει πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Και αυτό λέω ότι το βάρο του νέου αρχηγού και τη νέα ηγετική ομάδα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσω κάποιοι το σκεφτούν πολύ σοβαρά αν θα κάνουν το επόμενο βήμα. Γιατί έχουμε μπροστά μα σε ελάχιστο χρόνο τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Και εκεί όπω δίνουν τα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απροετοίμαστο. Ήταν και δεν πάντα έχουμε... δύναμο σε αυτό το πεδίο. Ήταν και πάντα δύναμο και παρέμεινε αδύναμο, κάτι που δεν θα το περιμέναμε από ένα κόμμα εξουσία όπω ήθελε να λέγεται πριν τουλάχιστον τι εκλογές και όπως πιστεύαμε όλοι ότι είναι μέχρι την ώρα των αποτελεσμάτων. Από εκεί και πέρα είναι η μάχη των ευρωεκλογών που είναι και το πρώτο, η πρώτη πολιτική μέτρηση αν θέλεις μετά τι τις εκλογές βουλευτικέ. βουλευτικές. Άρα δεν υπάρχει χρόνος καθυστερήσεων και πολλών σκέψεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να λειτουργήσει πολύ γρήγορα και να λειτουργήσει και πολύ καθαρά, με καθαρό μυαλό σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το αντέξει. Θα το δείξει ο χρόνος. Γιατί όλα αυτά θα γίνουν και στη σκιά, όχι τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τη Μεγάλη Σίτα, αλλά θα γίνουν στη σκιά ενό επερχόμενου, ενό δυναμικά επερχόμενου Πασόκ, το οποίο και αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει από εδώ πέρα. για το Πασόκ. Για το Πασόκ εκτίμηση, αν γίνουν ορθέ πολιτικέ κινήσει, νομίζω ότι είναι ευκαιρία. αλλά ε, και για το Πασόκ ε, δεν είναι εύκολη μια τέτοια διαδικασία το να γίνει δηλαδή ο κύριο εκφραστή τη αντιπολίτευση. Θα πρέπει να συμβούν ακόμη πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξει εκεί. Η τεχνική και η πολιτική στρατηγική που έχει μπροστά του το Πασόκ εν των αυτοδικητικών εκλογών, ίσω του δίνει μια δυνατότητα. Να δείξει ότι αυτό έχει το πάνω χέρι στην αντιπολίτευση και γενικότερα στην διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνουν τα λάθη φυσικά που έκανε ο κύριο Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο. Κρίσιμο πάντω το επόμενο διάστημα. Ακριβώ. Και για τα δύο κόμματα. Σωστά. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.